Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Χρήστο Θεοδρόπουλο. Νομίζω θα μας πει περισσότερα πράγματα. Είναι κοινωνιολόγος. Στο θεραπευτικό προσωπικό, στην μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συνοσηρότητα και θεαριάδνη. Κύριε Θεοδρόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και σε μια περίοδο που πραγματικά χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, η ευκαιρία που δεν χάθηκε, μακάρι αυτή η ευκαιρία που δεν χάθηκε, που είναι ο τίτλος του παραμυθιού, να μεταφραστεί και διαφορετικά, η ευκαιρία που δεν χάθηκε για τον οργανισμό. Αυτή την περίοδο γίνονται διάφορες αλλαγές, οι οποίες πραγματικά μας έχουν ανήσυχους και είμαστε αρκετά προβληματισμένοι με αυτά που συμβαίνουν, αλλά παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες για τους εξυπηρετούμενους μας και τις οικογένειές. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη, την οποία έρχεται 13 του Δεκέμβρη, παρουσιάζουμε το παραμύθι «Η ευκαιρία που δεν χάθηκε», το οποίο δημιούργησαν τα μέλη του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής της μονάδας μας και θέλουν να περάσουν έτσι με ένα δικό τους σε φάνταστο τρόπο τις δυσκολίες τις οποίες περνούν, τόσο λόγω της εξάρτησης όσο και της ψυχικής νόσου. Πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό μήνυμα για όλη την κοινωνία, διότι είναι σημαντικό η ευκαιρία για αλλαγή, η ευκαιρία για ζωή, η ευκαιρία για συντροφικότητα να μην χαθεί. Και όταν ξέρουμε ποια είναι αυτά τα δεδομένα σε μια κοινωνία η οποία βάλλεται τα τελευταία χρόνια πανταχώθεν, ενδεχόμενα να βάλει και η ίδια κατά του εαυτού της με όλες αυτές τις αλλαγές, τρόπο ζωής κτλ., κρίσεις οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματικά μας έχουν αποσυντονίσει και μαζί με εμάς τους ενήλικες αποσυντονίζουμε σε καθημερινή βάση και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας όλη αυτή η ιστορία, κύριε Θεοδρόπουλε. Ακριβώς. Γιατί από τη μία υπάρχει αυτό που αναφέρατε και εσείς, η κοινωνία η οποία με τις προκαταλήψεις, με τα στερεότυπα τα οποία δημιουργεί, περιθωριοποιεί ανθρώπους και ομάδες, και από την άλλη τα άτομα αυτά και οι ομάδες εσωτερικεύουν αυτές τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος ο οποίος εντείνει και ενδυναμώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό λοιπόν θέλουμε και οι συγγραφείς του παραμυθιού να σπάσουν μέσα από αυτό το έργο. Να δώσουν το μήνυμα για την ευκαιρία, για την ευκαιρία στη ζωή. Είναι νομίζω το καλύτερο μήνυμα για κάθε μέρα της ζωής μας, 365 μέρες το χρόνο. Το μήνυμα για την ίδια τη ζωή. Δώστε μας λίγο τους συντελεστές αυτού του παραμυθιού, την προσπάθεια η οποία έχει γίνει και στο τέλος να αναφέρουμε, κύριε Θεοδρόπουλε, για άλλη μια φορά πότε παρουσιάζεται αυτό το παραμύθι. Ναι. Οι συντελεστές του παραμυθιού είναι τα μέλη του εργαστηρίου της δημιουργικής γραφής της μονάδας μας, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η εκδήλωση είναι την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Πολύκεντρο. Εκεί θα υπάρχουν εκλεκτοί ομιλητές οι οποίοι θα μιλήσουν για το παραμύθι, όπως η κυρία Μαρία Μπάστα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια της ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, η κυρία Κατερίνα Οικονόμου, επίκουρ καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας στο ΕΛΜΕΠΑ, και η Άννα Στουμπίδη, διευθύντρια νηπιαγωγός του 22ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Κρήτης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Εσείς, κύριε Θεοδωρόπουλε, επίσης θα είσαστε ο ομιλητής, δηλαδή θα μιλήσετε για το παραμύθι, όπως επίσης για το παραμύθι θα μιλήσει και η κυρία Βαρκαράκη, γραφίστρια και η εικονογράφος του παραμυθιού, έτσι. Ακριβώς. Η οποία ανέλαβε εθελοντικά την εικονογράφηση και πραγματικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ανέδειξε το κείμενο των συγγραφέων με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ ευχάριστο, δίνοντας έτσι σχήμα και χρώμα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το παραμύθι που μπορεί να το βρει κάποιος, που μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα για να σας πλησιάσει. Ναι, το παραμύθι αυτό μετά την παρουσίαση θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά στο site του ΚΕΘΕΑ και στην εκδήλωση θα δίνεται δωρεάν στο κοινό. Μάλιστα.
για εκείνους οι οποίοι αναζητούν εκείνο τον τρόπο για να πλησιάσουν το ΚΕΘΕΑ. Και βέβαια τηλέφωνο επικοινωνίας εγώ θα το αναφέρω, 281-0322-708, 281-0322-708. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ το καλύτερα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλή σας ημέρα, για χαρά.